Καλημέρα, καλημέρα. Αν θέλεις να μάθεις τι σχέση έχει το καράτε με την έκφραση «Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πείδημα», μείνε μέχρι το τέλος του βίντεο. Αν πάλι βλέπεις για πρώτη φορά ένα τέτοιο βίντεο, σε παρακαλώ χαμήλωσε λίγο την ένταση του κινητού, γιατί σε λίγο θα φωνάξουμε εμείς και είναι κρίμα πρωί-πρωί να τους ξυπνάμε. Είμαστε έτοιμοι. Καλημέρα Ελλάδα, καλημέρα Κύπρος, καλημέρα κόσμε, καλημέρα. Κοιτάξτε, δεν είμαστε μόνοι τρελοί. Κάποιος τρέχει 6 ώρα το πρωί. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Είμαι ο Θεράπων Φάκας, πρεσβευτής θετικής σκέψης και ενέργειας και είμαι εδώ καθημερινά 6 ώρα το πρωί ζωντανά από την σελίδα της παρέας του Coach A Day στο Facebook για να σου δώσω την ενέργεια και την παρακίνηση που χρειάζεται προκειμένου να ξεκινήσεις την ημέρα σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Σήμερα Παρασκευή, δεν πιστεύω ότι χρειάζεται ιδιαίτερη βοήθεια. Τελευταία μέρα της εργάσιμης εβδομάδας για τους περισσότερους από εμάς. Πάμε να κλείσουμε την εβδομάδα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Σήμερα θα μιλήσουμε για το πώς το καράτε άλλαξε τη ζωή μου. Έχω δεύτερη χρονιά είναι αυτή που ασχολούμαι με το καράτε και έχει αλλάξει κατά πολύ ο τρόπος που σκέφτομαι. Και όχι μόνο που σκέφτομαι, αλλά κυρίως ο τρόπος που ενεργώ. Πάμε να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Ασχολούμενος με την προσωπική ανάπτυξη εδώ και πάρα πολλά χρόνια, έχω έρθει πολλές φορές σε επαφή με ρητά όπως μην τα παρατάς ποτέ, η μαγεία είναι έξω από τον κύκλο βολικότητά σου κτλ. Καλό όλα αυτά, όλοι τα ξέρουμε, όλοι τα χρησιμοποιούμε στις εκφράσεις μας. Το θέμα είναι πόσο μπορούμε αυτά να τα εφαρμόσουμε στην πράξη και κυρίως όταν τα πράγματα είναι δύσκολα. Λοιπόν, κάπου εκεί έρχεται να κουμπώσει το καράτε. Μέσα στις προπονήσεις και ειδικά στη χθεσινή προπόνηση, ο δάσκαλος ο Γρηγόρης ο Παπαδόπουλος μας λέει ότι δεν πρέπει να τα παρατάμε, ότι όλη η διαδικασία του καράτε, η φιλοσοφία είναι να φέρεις τον εαυτό σου στα όρια μέσα από την άσκηση, έτσι ώστε εκεί στα όρια να τον καταλάβεις και να καταλάβεις πώς λειτουργεί και έτσι σιγά σιγά να τον αλλάξεις. Να μην σε παίρνει το συναίσθημα, αλλά να δουλεύεις με δικούς σου αλγόριθμους. Πώς αυτό έχει σχέση με όλα αυτά που σας λέω? Χθες λοιπόν κάναμε μια προπόνηση, πολύ έτσι έντονη και κουραστική προπόνηση και ο δάσκαλος μας είπε την έκφραση ότι κοιτάξτε μην τα παρατάτε, η μαγεία είναι στο τέλος μια στροφή μετά από την παρέτηση. Ακριβώς λίγο μετά την παρέτηση λέει βρίσκονται τα μεγαλύτερα δώρα, αλλά οι περισσότεροι δεν τα βρίσκουμε γιατί τα παρατάμε πριν κάνουμε την τελευταία στροφή. Είμαι και εγώ προσπαθώ, εντάξει αφού το είπε ο δάσκαλος θα τα καταφέρουμε, κούραση αλλά εκεί να προσπαθείς να ανταπεξέλθεις. Έμελα όμως που δεν είχα ενέργεια, δεν είχα την ενέργεια που θα ήθελα, δεν είχα την ένταση, τον ενθουσιασμό που θα ήθελα και την ώρα που κάνουμε τις ασκήσεις άρχισα να σκέφτομαι ότι το πρώτο καιρό που ξεκίνησα τον καράτε τα πήγαινα πολύ καλύτερα. Τι εννοώ, ότι είχα πολύ μεγαλύτερη αντοχή στην κούραση, πολύ μεγαλύτερο ενθουσιασμό εκεί στα όρια. Τώρα λέω γιατί δεν έχω και άρχισα να πέφτω όχι από την κούραση αλλά από ψυχολογικό, γιατί ακριβώς δεν μπορώ να εκείνη τη στιγμή να έχω έτσι ενθουσιασμό. Και τότε φλάτς μου ήρθε φλασιά το βιβλίο του Seth Godin, πότε να τα παρατάς και πότε αξίζει να επιμένεις και πότε να το ξεχνάς, συγγνώμη, πότε αξίζει να συνεχίζεις μάλλον. Θα το γράψω στο κείμενο γιατί τώρα έτσι μπερδεύτηκα, με πήρε η φόρα. Είναι ένα βιβλίο που σου λέει ρε παιδί μου ότι πολλοί τα παρατάνε, αλλά υπάρχει κάποιος λόγος που πρέπει να συνεχίσεις, αλλά και κάποιος λόγος που πρέπει να τα παρατήσεις. Δεν χρειάζεσαι όν και καλά να συνεχίσεις. Η όλη διαδικασία λέει της προσπάθειας για να φτάσεις στην κορυφή μοιάζει με μια καμπύλη. Ξεκινάς αρχικά μια ανωδική πορεία, μετά υπάρχει μια καμπύλη καθοδική πορεία, κατεβαίνεις και βιώνεις έτσι μια καμπύλη, μια λακκούβα σαν πυνθμένα και μετά σιγά σιγά ανηφορίζεις και φτάνεις μέχρι την επίτευξη του στόχου. Τι γίνεται, πώς εξηγείται αυτή η καμπύλη? Στην αρχή λέει είσαι ενθουσιασμένος, όλοι είμαστε ενθουσιασμένοι, επειδή μαθαίνουμε καινούργια πράγματα, ο ρυθμός απορρόφησης της γνώσης και της εφαρμογής είναι μεγάλος, οπότε είσαι ενθουσιασμένος, είμαστε όλοι μέσα στην τρελή χαρά. Είναι αυτή η ανωδική πορεία. Κάποια στιγμή όμως αρχίζει και μπαίνει στην διαδικασία εκείνη η βαρετή, η ανίαρη φάση, η δύσκολη που πρέπει να μεταφερθείς από το ερασιτέχνη στο επιδέξιος. Εκείνο όμως που αρχίζει κατηφόρα, γιατί αρχίζει και βαριέσαι, δεν βλέπεις μεγάλη πρόοδο, υπάρχει κούραση, υπάρχει βαρεμάρα και εκεί αρχίζει και τα παρατάς. Αν καταφέρεις, λέει, αν καταφέρεις και ξεπεράσεις αυτό το πυθμένα, αυτό το βάθος και αρχίζεις και ανεβαίνεις και συνεχίσεις, δηλαδή δεν τα παρατήσεις, στο τέλος, λέει, θα δεις τους καρπούς. Εκεί είναι που κατάλαβα λοιπόν ότι γιατί πρέπει να συνεχίζουμε και γιατί αισθάνομαι εκείνη τη στιγμή έτσι. Μπορεί λοιπόν να μην βλέπω τι υπάρχει πίσω από τη στροφή, αλλά τώρα ξέρω γιατί μου το είπε ο δάσκαλος. Δάσκαλε, σε ευχαριστώ. Πώς να είσαι καλά που μου αλλάζει τη ζωή μέσα από τα μαθήματα. Βρείτε κι εσείς λοιπόν έναν τρόπο για να μετατρέψετε όλη αυτή τη γνώση σε πράξη. Θα είναι το καράτε, θα είναι κάποια άλλη μορφή άθλησης.
Γενικότερα, άρχισε να δουλεύετε με τον εαυτό σας. Παρατήρηση, το έχουμε ξαναπεί. Η παρατήρηση είναι που οδηγεί στην εξέλιξη. Οι αρχαίοι φιλόσοφοι φτάσαν εκεί που φτάσαν, ανακαλύψαν, δημιουργήσαν όλες τις σύγχρονες επιστήμες μόνο μέσα από τις παρατηρήσεις. Δεν είχαν ούτε όργανα, ούτε τίποτα. Το μόνο που είχαν την παρατήρηση και το μυαλό τους. Αυτή λοιπόν ήταν για σήμερα το μήνυμα. Αυτό ήταν λοιπόν το μήνυμά μας για σήμερα. Να έχετε μια υπέροχη Παρασκευή. Πάμε να πούμε τις καλημέρες μας. Δημήτρη μου, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα στη Σαλάιτ. Καλημέρα, φιλιά πολλά. Είναι όπα, Λόρα μου, καλημέρα τα φιλιά μας στη Θεσσαλονίκη. Τίνα μου, καλημέρα τα φιλιά μας στην Αθήνα. Μπαριέ μου, καλημέρα και σε σένα. Νίκο μου, τα φιλιά μας στη Ρόδο. Κατερίνα μου, καλημέρα, φιλιά. Και η άλλη Κατερίνα στην Καβάλα, καλημέρα. Ελεάνα μου, καλημέρα. Τα φιλιά μας στο Γιωργάκι, περαστικά, ελπίζουμε να είναι καλά. Καλημέρα, Σόφη μου, καλημέρα. Μαρία μου, καλημέρα και σε σένα. Τι υπέροχο παραθυράκι έχει φτιάξει. Ποπίτσα μου, καλημέρα. Ρούλα μου, καλημέρα και σε σένα. Ευαγγελία μου, buongiorno, Ευαγγελία, buongiorno. Παρασκευή, Friday, δεν ξέρω πώς είναι και στα Ιταλικά η Παρασκευή. Ανδρέα μου, καλημέρα, τα φιλιά μας στην Πάφο. Καλημέρα, Κωνσταντίνα μου. Καλημέρα, Κωνσταντίνε μου, καλημέρα. Ό,τι και να κάνετε, να χαμογελάτε, αλλά κυρίως να κάνετε τους άλλους να χαμογελάσουν. Θα γυρίσει πίσω πολλαπλάσιο σε εσάς. Κάντε ένα like στη σελίδα μας στο Facebook Coach the Day. Βοηθήστε κι άλλους να ξεκινάνε τη μέρα τους με τρέλα και κορδέλα. Ακολουθήστε μας στο Instagram όπως και στο YouTube. Κάντε κάτι λοιπόν. Παρασκευή. Συνεχίζουμε Star 38 FM στο ραδιόφωνο μέχρι τις 8 με υπέροχη ελληνική μουσική και πολύ πολύ ενέργεια. Αλλά και την πληροφορία που αλλάζει την πορεία. Καλή συνέχεια λοιπόν. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Καλημέρα Ελλάδα. Καλημέρα Κύπρος. Καλημέρα κόσμε. Ωραία, πώς μ' αρέσει να φωνάζω, φιλιά. Φιλιά, τέλος.